Η αλήθεια είναι ότι να συζητάνε πολιτικά κόμματα, κυβερνητικά κόμματα για καλάθι τη νοικοκυρά μου φαίνεται σαν το καλάθι τη κοκκινοσκουφίτσα με λυπή το γεγονό τόσο σοβαρά πράγματα όπω η ακρίβεια που αυτή την έχουν δημιουργήσει, να μιλάμε τώρα για καλάθι Νικοκυρά. Δεν υπάρχει το καλάθι τη νοικοκυρά. Υπάρχει μια τεράστια ακρίβεια, η οποία είναι τεχνητή και δεν έχει να κάνει με τα προϊόντα μα. Δεν γίνεται στην Ελλάδα τα προϊόντα μα να είναι τόσο ακριβά. Αυτό συμβαίνει, διότι υπάρχουν παντού μονοπόλια και δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά. Στα φρούτα, στα λάδια, στα χαρτιά, στα εμπορεύματα, στα πάντα. Υπάρχουν μονοπόλια συγκεκριμένα που είναι μόνο ένα ή δύο. Ακόμα και τρει να είναι πάλι είναι μονοπωλιακά. Όλα τα θέματα. Αυτό θα πρέπει να σπάσει. Εγγυούνται για ελεύθερη αγορά, αλλά δεν έχουμε ελεύθερη αγορά. Απ' την άλλη, η ακρίβεια έχει να κάνει με το κόστο. Υπάρχει ένα κόστο πολύ συγκεκριμένο, το οποίο επιφέρει δολοφονικέ καταστάσει στον ίδιο τον πολίτη για τη διαβίωσή του. Οι φόροι στην Ελλάδα πραγματικά είναι άδικοι. Υπάρχουν πολύ άδικοι φόροι σε όλα μα τα προϊόντα. Στα πάντα. Στα ρούχα μα, στα αρκωτήσιόν μα, στο ρεύμα μα, παντού. Υπάρχουν τεράστιοι φόροι άδικοι που θα πρέπει από την άλλη μέρα να εκλείψουν. Είδαμε τόσα χρόνια όλοι αυτοί οι φόροι που του έχουμε, φόρου στα αυτοκίνητά μα, στα ανταλλακτικά μα, στα πάντα, ό,τι ακουμπήσουμε, ό,τι αγοράσουμε, στα εφάσματά μα, τα πάντα, ό,τι υπάρχει γύρω μα είναι φορολογημένο με τελωνίο. Που σημαίνει αυτή τη στιγμή είναι αδιανόητο να είμαστε μια χώρα τη Ευρώπη που δεν έχει τέτοια τελωνία σαν εμά και εμεί στην άκρη τη Ευρώπη αυτή τη στιγμή να πληρώνουμε τόσου δυσβάσταστου φόρου. Τι για να ξεχρεώσουμε, γιατί ξεχρεώσαμε ποτέ. Δεν είδαμε ότι τελικά το χρέο ανεβαίνει. Καλπάζει συνεχώ με όλου αυτού του φόρου. Αλλά δεν είναι εκεί η λύση. Ουσιαστικά η Ελλήνο Συνέλευση θα βγάλει οποιοδήποτε άκυρο, άδικο φόρο, μαύρο, που πρέπει να μην έχει ο πολίτη στα εμπορεύματά του και δει στα πρώτη ανάγκε. Απ' την άλλη, το κόστο ζωή θα πρέπει να είναι τόσο ώστε να μην ξεπερνά το 50%. του κατώτερου μισθού. Αυτό δεν είναι στίχημα. Είναι ένα γεγονός που θα συμβεί με την Ελλήνια Συνέλευση. Ω κυβέρνηση, αλλά τώρα επειδή έχουμε ευρωεκλογέ στην Ευρωβουλή, θα λυθούν πολλά θέματα για να ετοιμαστεί μια κυβερνητική πολιτική τη πολιτεία τη ίδια.